Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής οι αγρότες στην Άρτε, με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Άρτας να έχει αναλάβει τη διοργάνωση της κινητοποίησης. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη γέφυρα, από όπου και ξεκίνησαν τη μηχανοκίνητη πορεία, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην κεντρική πλατεία Άρτας και συγκεκριμένα στο κτίριο της Περιφερειακής Διοίκησης. Το Εργατικό Κέντρο Άρτας έβγαλε ανακοίνωση συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μια μέρα είχε 7.000 επισκέψεις. Αυτό λέει ότι ο κόσμος έχει προβλήματα και ένας κόσμος και πέρα από μας που ζει από τους αγρότες. Μας συμπαραστέκεται ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας, ο Σύλλογος Εστίασης και πολλοί άλλοι φορείς. Να μπούμε πάνω στα τρακτέρ. Τα τρακτέρ θα είναι μπροστά, είναι η δύναμη του αγώνα, γιατί ζητάμε εδώ και τώρα επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που έχουμε. Ιεραρχούμε σπεριδοκαλλιέργεια, που μείναν όλα απούλητα, ελαιοκαλλιέργεια για τις χαμηλές τιμές και εκτινοτροφία για τα προβλήματα στις χαμηλές τιμές σε κρέας και γάλας, και γάλα αλλά και του καταρροϊκού πυρετού. Προχθές βγήκαν οι κυβερνώντες και είπαν ότι αναγνωρίζουν τα προβλήματά μας, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για μας. Αν δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αποφασίσει, εμείς θα σας τα δώσουμε, παιδιά. Πού τα βρίσκουνε μέσα στη νύχτα και ψηφίζουνε για μεγάλους καναλάρχες, για αεροπορικές εταιρείες, για ιδιωτικές εταιρείες που λιμένονται τα διόδια και τους αυτοκινητοδρόμους τους σύγχρονους, που είναι κατάκριση να τους έχουμε δωρεάν. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν τα χρήματα σε μια νύχτα. Για μας πάντως λένε ότι δεν έχουν χρήματα. Φέτος, σε συνδυασμό με τη γενικότερη κατάσταση λόγω της πανδημίας και των κακών συσσωρευμένων προηγούμενων χρόνων, δημιούργησε μια εκρηκτική κατάσταση στο εισόδημα των μικρομεσαίων αγροτών. Δυστυχώς, οι τιμές έχουν κατρακυλήσει σε μανταρίνια και πορτοκάλια για τον κάμπο της Άρτας. Διεκδικούν την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των αγροτών και των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τις χαμηλές τιμές κάτω του κόστους παραγωγής που επιβάλλουν βιομήχανοι και μεγαλοέμποροι. Ζητούν την κάλυψη του χαμένου εισοδήματος σε όλους όσοι πλήττονται από την πανδημία, την υπολειτουργία των λαϊκών αγορών και στα προϊόντα που μένουν απόλυτα. Αυτά τα θέματα έθεσαν επιτάπητο στη συνάντησή τους με τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά στο γραφείο του. Από τη μεριά του κύριος Ψαθάς ανέφερε. Οι προτάσεις που έχουμε κάνει νομίζω είναι κάποιες ρεαλιστικές προτάσεις που μπορεί να δώσουν, που ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα. Είναι προτάσεις οι οποίες έχουν υιοθετηθεί, τις έχετε κάνει εσείς και έχουν υιοθετηθεί εν μέρη, όχι εν μέρη, εξ ολοκλήρου από την πλευρά μας. Τις έχουμε προωθήσει σε πολιτικό επίπεδο και εγώ και ο Περιφερειάρχης και οι συνάδελφοι που είναι παρόντες, όπου μπορούμε να κάνουμε πολιτικές παρεμβάσεις και στον Βορύδη και στον Τωρινό τον Υπουργό. Και με τον Εργά έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και ο κύριος Τσόγκας είναι ενήμερος που έχουμε μια καλή συνεργασία. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα γίνει από την άποψη της κυβέρνησης, έτσι. Τα έχουμε μεταφέρει, σας λέω ξανά, τα αιτήματά σας. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια ανταπόκριση και από ό,τι διαφαίνεται, επειδή είναι ενήμερη η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση, να σας είμαι ειλικρινής, προσανατολίζονται σε μια αποζημίωση όπως με την ελιά. Έτσι. Όμως πρέπει να φανεί στην πράξη αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τα δημοσιοοικονομικά μας. Δεν ξέρω αν χρειάζονται συζητήσεις με τους θεσμούς, δεν ξέρω αν χρειάζονται συζητήσεις με τα όργανα της Ευρώπης, αλλά έχω την αίσθηση ότι προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση.
Άλλο ένα θέμα που πάλι είναι εν γνώση μας και από τη δική σας κυρίως ενημέρωση είναι ο ΕΛΓΑ, που θεωρώ ότι αυτό που έκανε με το με το δειγματοληπτικό έλεγχο, θεωρώ ότι έκανε ένα μικρό φάουλ. Αν υποθέσουμε, και το λέω αυτό γιατί συνήθως η δειγματοληπτική έλεγχη είναι προημίου αρνητική, και θεωρώ ότι αν ξαναέχουμε παγετό, γιατί θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας, να μην ζητήσει ξανά χρήματα για δηλώσεις ο ΕΛΓΑ. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι έκανε και έκανε κεφάλαιο. Αλλά φυσικά είναι αποφάσεις πολιτικής ηγεσίας που καταλαβαίνετε εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Θέλουμε, όπως είναι κατανοητό, έναν πιο φιλικό στον αγρότη ΕΛΓΑ. Εντάξει. Το έχουμε αρχίσει, έχουμε κάνει πολλές προτάσεις σε θεσμικό επίπεδο για την αλλαγή λειτουργίας του ΕΛΓΑ, γιατί έχουμε κλιματική αλλαγή. Εντάξει. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα καρποφορήσουν αυτό που φωνάζουμε και χρόνια, ότι πρέπει να ανοιχτεί το κύκλωμα προστασίας του ΕΛΓΑ. Βέβαια, η αλήθεια είναι προς το παρόν. Δεν μας είπε και κανείς από αυτούς τους κυρίους που διοικούν τον ΕΛΓΑ τόσα χρόνια. Για έλα εδώ βρε Καχρημάνη, έλα εδώ ρε Ψαφά, έλα εδώ τάδε. Τι γράφεις εδώ που μου στέλνεις. Έτσι. Τι, δεν το κατάλαβα. Θες να μου το εξηγήσεις. Τόσα χρόνια πια δεν έχουμε λάβει κάτι έτσι. Όσο είμαστε διοίκηση της περιφέρειας, έχουμε κάνει προτάσεις για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου από τον ΕΛΓΑ. Δεν μας έχει πει κανείς. Ρε αδερφέ, τι είναι αυτά που μας λες. Τέλος πάντων, εγώ επειδή όλοι είμαστε γνωστοί και όλοι είμαστε της πιάτσας άνθρωποι και όλοι είμαστε το ίδιο, και οι συνάδελφοι αλλά και η αιρετή περιφέρεια στο σύνολός της κατανοεί το πρόβλημα και είμαστε στο μέρος σας. Ήδη σας έχω πει, από επιβορείτε ακόμη κάνουμε κινήσεις. Αυτά έχω από την πλευρά μου να σας πω. Ήδη έχω κάνει μια κρούση στον διευθυντή του κυρίου Υπουργού από το πρωί, ότι θα έχω αντιπροσωπεία. Το είπα, πιθανόν οι άνθρωποι να θέλουν να μιλήσουν μαζί σου. Θέλω σε παρακαλώ να το σκεφτείς για να σου αναφέρουν τα αιτήματά τους. Κάποιος κύριος Κωνσταντόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Αν θέλετε να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε κάποιος να του μεταφέρει τα αιτήματά σας. Αν είναι δυνατόν, βεβαίως. Εντάξει, έχουμε τον Πρόεδρο. Επειδή είναι και κτηνοτρόφοι, υπάρχει μία απότομα άνοδο της τιμής των Δημητριακών. Ήδη το καλαμπόκι έχει φτάσει 24 λεφτά. 32 είχε 24 το... ΦΠΑ. 24 συν ΦΠΑ. Και θα έχει και μάλλον ανωδικές τάσεις ακόμα από ό,τι δείχνει. Οι τιμές είναι καταστροφή, ήδη τα αρνιά έχουν σχεδόν 2 ευρώ το κιλό. Εκεί. Χοιρινά, τέτοια, αφού τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, τα κοτόπουλα είναι και αυτά με τέτοιο, βλέπετε διαφημίσεις στην τηλεόραση, 2 ευρώ το κιλό προσφορά, ας πούμε. Και οδεύουμε όλοι και από την πλευρά της κτηνοτροφίας για κλείσιμο, έτσι. Και ό,τι κλείνει δεν ξανανοίγει. Εάν δεν υπάρξει άμεση στήριξη, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Είδε τα αρνιά 2 ευρώ και δεν τα παίρνει κανένας. Εγώ δεν λέω που είμαι εγώ χειροτρόφος, λέω, για τα γκρούνια, άστα που είναι ξεφτυλιστική τιμή, ήδη 0,90, και να σκεφτείς πέρσι που λάγαμε 1,80 αυτή την περίοδο. Και τα αρνιά, οι περισσότεροι λένε να τα κρατήσω μέσα ή να τα πετάξω, να τα σφάξω και να τα πετάξω. Η επικοινωνία που θα γινόταν με κάποιον διευθυντή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν κατέστη δυνατό. Εμείς το είπαμε τα προβλήματά μας. Ήταν και άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι εκεί. Τα προβλήματα που είπαμε ότι φέρνουν λύση εδώ και άμεσα, εδώ και πέρα. Υπάρχουν δυσβάστακτα χρέη που πρέπει να πάρει θέση η κυβέρνηση για να πάρουμε μια ανάσα και να γίνει άμεση αποζημίωση στην καταστροφή των εσπεριδοειδών, αλλά και στις πολύ χαμηλές τιμές της ελαιοκαλλιέργειας, στις τιμές σε κρέας και γάλα στην κτηνοτροφία. Και υπάρχουν και καλλιεργητές σιτηρών και βαμβακιού, οι οποίοι πραγματικά πάνε στο σπίτι και δεν πάνε ούτε ένα ευρώ από την εργασία που κάνουν. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα όπως αλληλείς και
και άλλα διάφορα επαγγέλματα που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι η παραγωγή. Υπάρχει μια άναρχη κατάσταση, εισαγωγή απ' έξω πάρα πολύ μεγάλη σε προϊόντα που και εμείς παράγουμε, όπως μελισσοκομικά και άλλα. Ζητήσαμε να παρθούν μέτρα εδώ και τώρα, γιατί ο νομός της Άρτας στηρίζεται σε αυτά τα επαγγέλματα. Δεν έχουμε ούτε τουρισμό, ούτε παραλίες μεγάλες, ούτε μεγάλα ξενοδοχεία. Αυτά έχουμε, τη γη μας έχουμε, που είναι πολύ έφορη και έχουμε και νερά και την ποτίζουμε και βγάζουμε προϊόντα ποιοτικά και σε μεγάλη αυτάρκεια για τις διατροφικές ανάγκες της χώρας. Μας είπε ότι από την πλευρά του θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά μπαίνουν και άλλα ζητήματα, όπως ο ΕΛΓΑ σήμερα, αν αποζημιώνει ή όχι. Εμείς λέμε ότι δεν αποζημιώνει έτσι όπως θα έπρεπε για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Και ζητάμε λύση, επαναλαμβάνω εδώ και τώρα. Συγκεκριμένα, η εξωστρέφεια που μας λέγανε τα προηγούμενα χρόνια, την είδαμε με το εμπάρκο στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έργα που κάνουν σε καμιά περίπτωση δεν βοηθούν τον πρωτογενή τομέα. Έχουν τεράστιες ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις, και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι. Οι διατροφικές ανάγκες της χώρας δεν καλύπτονται. Υπάρχει μεγάλη εισαγωγή σε πολύ μεγάλο ποσοστό σχεδόν σε όλα τα αγροτικά κτηνοτροφικά προϊόντα. Και από το ράφι στο χωράφι στο ράφι, οι αγρότες δεν έχουν τίποτα στην τσέπη και οι καταναλωτές δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Η αύξηση είναι τεράστια. Να ποια είναι η πράσινη ανάπτυξή τους, εννοούν φαίνεται τα φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες, που και κάποιες φορές παράνομα βάζουν πάνω στα βουνά μας και στα έφορα χωράφια μας. Ο γραμματέας της ΟΑΣΝΑ, Κωνσταντίνος Τσόγκας, στη δήλωσή του ανέφερε ότι αν τα αιτήματά μας δεν βρουν αντίκρισμα από τους αρμόδιους φορείς, θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Επισκεφθήκαμε τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Ψαθά, του επεδώσουμε τα αιτήματα που έχουμε, με πρώτο και κύριο λόγο την αποζημίωση σε όλους τους μανταρίνου παραγωγούς με 500 ευρώ αναστρέμα, στα πορτοκάλια να περάσει ο ΕΛΓΑ να κάνει εκτίμηση και να αποζημιωθούν όλοι οι πορτοπαραγωγοί ανά κιλό μέσω του ΕΛΓΑ. Επίσης να δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων, των αλιαίων και των ελαιοκαλλιεργητών. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια ο αγώνας συνεχίζεται. Και αν νομίζουν κάποιοι ότι με τα τρακτέρ θα ξεπλέξουν, είναι γελασμένοι. Θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα. Θα συντονιστούν, όπως ξέρετε, το Ενωμένο Αγροτικό Κίνημα συντονίζεται με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εάν τις επόμενες ημέρες δεν έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα, θα αποφασίσουμε όλοι μαζί οι Αγροτικοί Σύλλογοι και το ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων για περαιτέρω κινητοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ. Το Εργατικό Κέντρο Άρτας για τη Συμπαράσταση, τον Εμπορικό Σύλλογο Άρτας για τη Συμπαράσταση, το Σύλλογο Εστιατόρων και όσοι... Αξίζει να σημειωθεί ότι η κινητοποίηση των αγροτών υλοποιήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.